Ο Γιάννης Δημόπουλος πριν από λίγες μέρες, όταν τερμάτισε στο Σπάρταθλον 2012. Αξία σε αυτό τον αγώνα έχει συμμετοχή, το λένε οι πάντες, αλλά κακά τα ψέματα, ο τερματισμός είναι η κορύφωση, είναι η έκρηξη των συναισθημάτων, είναι ο κόμπος στο λαιμό που λέμε, είναι τα υγρά μάτια, είναι αυτό που σε κάνει να μην αισθάνεσαι το χώρο γύρω σου εκείνη τη στιγμή, είτε είσαι απλός θεατής, είτε είσαι φωτορεπόρτερ, είτε είσαι μέλος της διοργάνωσης. Τα μάτια στραμμένα όλων στον Σπαρτιάτη Δρομέα, που φαντάζομαι με την πνοή και των συναγωνιστών συμπατριωτών του έφτασε στον τερματισμό, και για αυτή την εμπειρία τον έχουμε καλέσει σήμερα να μας μιλήσει. Καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και σε όλη τη Σπάρτη. Να κάνω μια τετριμένη ερώτηση, αν έχεις ξεκουραστεί. Αν έχεις ξεκουραστεί. Αν έχω ξεκουραστεί, ναι, τώρα έχουν περάσει πολλές μέρες. Όσο περνάνε οι μέρες, εντάξει, όλο και πιο καλά. Μετά από τις 2-3 μέρες νιώθεις καλά, μια χαρά. Μάλιστα. Θα πάω ανάποδα λίγο την κούρσα. Ναι, ναι. Όχι την κούρσα, τη διαδρομή μάλλον, και θα σου πω, στρίβεις από το ξενοδοχείο Μανιάτης και αντικρίζεις το μήκος της Παλαιολόγου και στο βάθος του άγαλμα του Λεωνίδα. Αλλάζει κάτι. Να το πάω εγώ λίγο πιο πίσω, δηλαδή από τον Κλαδά που είχε έρθει τόσο κόσμο και είχε μαζευτεί. Βεβαίως. Και με συνόδευε κάτω, ας πούμε, με κομβόι αυτοκινήτων και με τα ποδήλατα παιδιά και με περιμένουν στους σταθμούς εκεί στη γέφυρα. Δηλαδή ήταν εμπειρίες συγκλονιστικές. Όπως είπατε και εσείς στο πρόλογο σας, ήταν κάτι που και εγώ ίδιος, ας πούμε, δεν το περίμενα. Τρέχω πολλά χρόνια και σε αυτά τα χρόνια συνήθως τρέχουμε μόνοι μας, δεν ασχολείται πολύ στον κόσμο. Αλλά το Σπάρταθλον είναι κάτι που νομίζω συγκλώνησε πολλούς. Ήταν κάτι που έδειξε η Σπάρτη ότι το αγαπάει πολύ. Και έδειξε η Σπάρτη, νομίζω, ότι αγαπάει το Σπάρταθλον και να θέλει να συμμετέχει και να συμμετέχουν και οι Σπαρτιάτες. Σε 5 Σπαρτιάτες κατάφερα εγώ να τερματίσω και νομίζω είδα και εγώ αυτές τις στιγμές που λέτε. Δεν μπορούσα να πιστέψω πως εγώ κατάφερα να κάνω τόσο κόσμο να χαίρονται, να είναι χαρούμενοι στον τερματισμό, να τους βλέπω συγκινημένους. Κλαίγανε, Γιάννη. Ναι, είδα και εγώ τέτοια τρεις σκηνές. Νομίζω αυτό που βγήκε ήταν ότι βέβαια τερμάτιζα μαζί με τον Σπύρο το Σπυρόπλο. Ναι. Είχαμε δύο ελληνικές σημαίες. Νομίζω ο κόσμος ένιωθε και εθνικά περήφανος, αλλά νομίζω ότι ένιωθε και εδώ τοπικά περήφανος για αυτό που συνέβη. Βεβαίως. Και το ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάμε πίσω. Πες μου πόσα χρόνια τρέχεις και σε τι αγώνες τρέχεις. Με αθλητικό τρέχω, με αθλητικό ασχολούμαι βέβαια πολλά χρόνια από πολύ μικρό παιδί. Αλλά το πρώτο μου μαραθώνιο το έχω κάνει το 98 ή το 99, δεν είμαι σίγουρος. Έπαιζα και ποδόσφαιρο ταυτόχρονα. Μετά από το 2004 και μετά τρέχω συστηματικά, ας πούμε, όλο το χρόνο. Σε αγώνες κυρίως ασχολιόμουν με το μαραθώνιο και πιο μικρές αποστάσεις, και τώρα τα τελευταία δύο χρόνια ήθελα κάτι διαφορετικό, ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό και ξεκίνησα να τρέχω μεγάλες αποστάσεις. Μάλιστα. Βέβαια, σαν το Σπάρταθλον δεν είχα ξανατρέξει τέτοια απόσταση, είχα τρέξει μέχρι 110 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Πότε έβαλες στόχο τη συμμετοχή σου στο Σπάρταθλον? Η αλήθεια είναι ότι βέβαια είναι κάτι που το ήθελα πάντα, ας πούμε, επειδή είμαι σπαρτιάτης, επειδή έβγαινα πάντα στους τερματισμούς και με συγκινούσε και εμένα αυτό πάρα πολύ να βλέπω κάποιον να τερματίζει και να βλέπω την προσπάθεια που έκανε. Αλλά αν και έτρεχα, δεν ήταν κάτι που νόμιζα ότι μπορούσα να το κάνω. Αλλά πηγαίνοντας μετά σε μεγαλύτερους αγώνες, κατάλαβα ότι οι υπεραποστάσεις είναι κάτι που μου πάνε. Δηλαδή, τα κατάφερα καλά. Όσο μεγάλο είναι η απόσταση, τόσο καλύτερα ήταν για μένα. Μάλιστα. Η καταγωγή σου από πού είναι, Γιάννη? Καταγωγή μου ήταν τον Άγιο Κωνσταντίνο και εγώ μένω στο Καραβά τώρα. Άγιο Κωνσταντίνο, ποιον από όλους? Βορείων Δήμων. Βορείων Δήμων, ναι. Μάλιστα. Έχετε φλέβα εκεί, έχετε φλέβα τελικά. Βέβαια. Είναι και ο Κώστας ο Μιχαλόπουλος που έχει τερματίσει. Ακριβώς. Το 2000. Και με την ευκαιρία αυτή να του πω και να ευχαριστώ, γιατί ο Κώστας είχε ενδιαφερθεί πάρα πολύ και για μένα και για όλα τα παιδιά. Ναι. Πριν τον αγώνα μας είχε πάρει τηλέφωνο, μας είχε δώσει κάποιες συμβουλές
Και ήταν και στον δρόμο, ήταν και στην Κόρινθο, μας περίμενε, ήταν και εδώ όπως ερχόμασταν Σπάρτης του Αρδάμι, ήταν σε πολλά σημεία ο Κώστας. Μεγάλη ψυχή ο Κώστας, βέβαια. Πολύ, πολύ, ναι. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μπορώ να πω ότι ο Κώστας είναι αυτός που μου έχει δώσει και τις πρώτες μου συμβουλές όταν ξεκίνησα να τρέχω. Μάλιστα. Ξεκινάς λοιπόν, αποφασίζεις, περνάς τα προκριματικά, πώς τα λένε αυτά, για την συμμετοχή σου. Και η δύσκολη απόφαση, όχι η δύσκολη απόφαση, η δύσκολη στιγμή είναι στην αφετηρία. Ναι. Μαζί με τέσσερους ακόμα Σπαρτιάτες. Ναι. Τέσσερους Λάκωνες. Για περιέγραψε μας λίγο εκείνες τις ώρες. Υπάρχει ένα άγχος στην εκκίνηση, γιατί δεν ξέρεις τι επιφυλάσσει ο αγώνας, δεν ξέρεις σε τι κατάσταση θα βρεθείς. Και πολλές φορές νομίζω φοβάσαι πιο πολύ, ας πούμε, και ο κακός εαυτός να μην σε βρει κάποιο πρόβλημα στην αρχή και τελειώσει ο αγώνας νωρίς. Εκεί βέβαια ήταν μεγάλη τιμή για εμάς να βρισκόμαστε στην εκκίνηση. Είχε πάρα πολύ κόσμο, είχε πολλούς αθλητές που τους είχα δει εγώ πολλά χρόνια να τερματίζουν εδώ και τούτη φορά ήμασταν και εμείς ανάμεσά τους. Ήταν μεγάλη τιμή. Βρέθηκαν και πολλοί άνθρωποι από τη Σπάρτη στον χώρο της εκκίνησης και αυτό ήταν συγκινητικό. Και σε όλο τον δρόμο είδαμε Σπαρτιάτες από την Κόρινθο και μετά συνέχεια συναντούσαμε και αυτό το χειροκρότημα, και δηλαδή δεν ήταν μόνο συγγενείς μου και φίλοι μου, ήταν και άγνωστοι άνθρωποι. Όταν βλέπεις ένα πρόσωπο γνωστό είναι πολύ σημαντικό, δίνει αυτό που λένε φτερά στα πόδια, είναι σημαντικό. Μάλιστα. Ξεκινάτε λοιπόν, ξεκινήσατε μαζί οι συντοπίτες. Ο καθένας συνήθως έχει το δικό του ρυθμό και συνήθως δεν τρέχουμε μαζί, αλλά εγώ ξεκίνησα μαζί με τον Νίκο τον Βασόλοπλο. Μάλιστα. Και πήγαμε αρκετή ώρα μαζί με τον Νίκο, νομίζω μέχρι το 40, το 50 ήμασταν μαζί. Μετά είχε ο Νίκος κάποιο πρόβλημα και έμεινε λίγο πιο πίσω. Μάλιστα. Και πες μου, ποιο είναι το σημείο που ο Γιάννης ο Δημόπουλος παίρνει την πολύ βαθιά ανάσα και λέει «Όπα, εδώ να δω, τα καταφέρνω ή δεν τα καταφέρνω». Κύριε, μέχρι την Κόρινθο θα ακούστηκε πολύ αυτό, ότι ήταν η μέρα πολύ ζεστή, ήταν πολύ, ναι, πολύ δύσκολες συνθήκες. Εκεί καταλήψαν και οι περισσότεροι μέχρι την Κόρινθο. Μια μεγάλη ανακούφιση ήταν όταν φτάσαμε στην Κόρινθο πια. Γιατί όσο να είναι, ας πούμε, περνούσε η μέρα, δρόσιζε μετά σιγά σιγά, και όσο δρόσιζε τόσο καλύτερα ήταν για μας, και εγώ εκεί άρχισα να ανεβαίνω όσο έπεφτε η θερμοκρασία, μέχρι το άλλο το πρωί, δηλαδή όλο το βράδυ ήταν το δυνατό μου σημείο, δηλαδή ανέβαινα συνεχώς, έκανα πολλά χιλιόμετρα και πήγαινα πολύ καλά. Δηλαδή, αλλά βέβαια και μέχρι, είναι δύσκολο να πεις ότι θα τερματίσεις, να ξέρεις σίγουρα θα τερματίσεις, γιατί είναι πολλά χιλιόμετρα ακόμα μπροστά. Πολλά χιλιόμετρα και δεν είναι ομαλός, ομαλή διαδρομή. Δεν ξέρεις τι μπορεί να συμπτύχει. Ναι, γιατί ξέρεις, και αυτό σκεφτόμαστε σε όλη τη, με ρωτάνε πολλές φορές τι σκέφτεσαι τόσες ώρες. Αυτό που σκεφτόμαστε ειδικά στους αγώνες είναι ο ίδιος ο αγώνας. Είναι τι θα πεις, τι θα φας, την τροποδοσία σου δηλαδή. Σκέφτεσαι, ελέγχεις το σώμα σου να δεις αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, πώς θα το αντιμετωπίσεις παρακάτω. Mm-hmm. Το μυαλό είναι συνέχεια εκεί. Μάλιστα. Και φτάνεις πότε φτάνεις στο πέρασμα που λένε το δύσκολο? Στο βουνό? Ναι. Στο βουνό τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τι ώρα ήταν, βέβαια νύχτα ήταν. Νύχτα. Αλλά για το βουνό η αλήθεια είναι, το όλοι βέβαια το θεωρούν ως δύσκολο. Το βουνό για μένα προσωπικά ήταν ευχάριστη στιγμή, δεν ήταν δύσκολο. Έχω κάνει πολλούς αγώνες βουνού, το βουνό ας πούμε το ξέρω καλά. Μάλιστα. Όταν ανέβηκα εκεί ήταν και ο Ορειβατικός Σύλλογος Σπάρτης, ήταν όλα τα παιδιά γνωστά και δηλαδή έκανα και μια ευχάριστη κουβεντούλα με όλους όσο όπως ήταν στο βουνό. Ήταν έτσι θετική και ευχάριστη εμπειρία του βουνό για μένα. Μάλιστα. Πότε ένας αθλητής του Σπάρταθλων μπορεί να πει ότι πέρα από το ενδεχόμενο πάντα να έχει κάποιο ατύχημα, ότι βλέπω τερματισμό, δηλαδή μάλλον μπορώ να ελπίζω σε τερματισμό? Να πω εγώ ας πούμε προσωπικά, δύσκολες στιγμές πέρασα όταν άρχισε να ξενερώνει, είχα περάσει την Τεγέα, ήμουν στη λίμνη Τάκα, ναι. Εκεί αρχίζει μια πολύ μεγάλη ανηφόρα, η Μαρθυρέα. Και μέχρι στις 118 περίπου είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι αυτό. Είχε πιάσει και η ζέστη της δεύτερης μέρας. Mm-hmm. Αυτό το κομμάτι με είχε δυσκολέψει περισσότερο από όλα στον αγώνα. Mm-hmm. Όταν έφτασα πια στο Κοπίτα, εκεί αρχίζει κάτι φορά. Εκεί επίσης γνώρισα και τον Σπύρο τον Σπυρόπουλο.
αποφασίσαμε να πάμε μαζί και ήταν μια πολύ ευχάριστη εμπειρία και αυτή να τρέξουμε το Σπύρο. Γνωριστήκαμε εκεί, κουβεντιάζαμε και η ώρα δηλαδή πέρασε χωρίς να το καταλάβω εκεί. Μάλιστα. Συν το ότι σιγά σιγά έρχονταν και ο κόσμος πάνω και μας ενθάρρυνε και ο κόσμος μας έφερε τελικά κάτω Σπάρτη. Μάλιστα. Φτάνεις στη Σπάρτη, φτάνεις στο άγαλμα του Λεωνίδα μαζί με τον συναθλητή σου και βλέπεις στιγμές από άλλη οπτική. Μέχρι πέρσι τα έβλεπες ενδεχομένως ως θεατής, ναι, ή ως φίλος του αθλητισμού. Πες μου και με το χέρι στην καρδιά, υπάρχουν θέματα, υπάρχουν ζητήματα που θα μπορούσες πλέον ως άνθρωπος που έτρεξε το Σπάρτα Αθλών να πεις ότι εδώ πρέπει να βελτιώσουμε ή εκεί πρέπει να αλλάξουμε? Κοίτα, στο συγκεκριμένο τώρα αγώνα που έτρεξα, το είχα πει και κάποια άλλη φορά, η τροφοδοσία μέχρι ας πούμε την Κόρινθο δεν ήταν καλή. Πηγαίνουμε στους δαμνούς, δεν βρίσκαμε κάποιες φορές, τις περισσότερες φορές δεν βρίσκαμε ισοταλικά, που είναι πολύ σημαντικό για τον αθλητή. Τα νερά βέβαια ήταν όλα μέσα στον ήλιο, ήταν όλα βραστά. Ήταν δύσκολο αυτό. Βασικά η τροφοδοσία ήταν μεγάλο πρόβλημα μέχρι την Κόρινθο. Μάλιστα. Εδώ θα έλεγα ας πούμε για το, από το Δήμο, δηλαδή ο Δήμος απλά να βοηθάει τους αθλητές όσο μπορεί, γιατί τελικά νομίζω αυτό ζητάει ο κόσμος, να υπάρχουν αθλητές σπαρτιάτες στο Σπάρτα, αυτό είναι σημαντικό. Μάλιστα. Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης λοιπόν. Πες μου τι έχεις να πεις στους συναθλητές σου που έτρεξαν αλλά για διάφορους λόγους ο καθένας δεν κατάφερε να αγγίξει τα πόδια του Λεωνίδα. Βέβαια τα παιδιά αυτά κάνουν πολύ καλό αγώνα, δύσκολο αγώνα. Οι περισσότεροι φτάσανε περίπου στο βουνό που είναι 160 χιλιόμετρα. Ναι. 160 χιλιόμετρα είναι πολλά χιλιόμετρα. Τα καταφέρουν μέχρι εκεί. Για διάφορους λόγους είχαν κάποια προβλήματα. Πιστεύω ο καθένας θα σκεφτεί μήπως τι λάθος έχει κάνει και του χρόνου θα το βελτιώσει και είμαι σίγουρος ότι όταν θα το ξανατρέξουμε θα έρθει και ο τερματισμός και για αυτούς. Μάλιστα. Θα το ξανατρέξετε λοιπόν. Θα σε ξαναδούμε. Εγώ πιστεύω θα το ξανατρέξω. Τώρα δεν έχω αποφασίσει ακόμα αν θα είναι του χρόνου. Μάλιστα. Δηλαδή ότι θα το ξανατρέξω, πιστεύω επειδή τρέχω πολλά χρόνια και θέλω να συνεχίζω να τρέχω για πολλά χρόνια, κάποια στιγμή θα το τρέξω οπουδήποτε πάλι. Ακόμα είναι νωρίς και δεν θέλω να σκεφτώ δηλαδή αν θα το τρέξω του χρόνου, θα αποφασίσω ας πούμε λίγο αργότερα. Μάλιστα. Πιστεύω δεν θα σε αφήσει ο κόσμος να μην το τρέξει. Το φοβάμαι και αυτό, ναι. Αλλά επειδή είναι μια δύσκολη απόφαση, είναι μια απόφαση δηλαδή που πρέπει να δώσει το 100% της ψυχής σου, γιατί είναι από κάποιο σημείο και μετά τρέχει πραγματικά με την ψυχή. Αυτά όλα δηλαδή, τα άκουγα εγώ, τα είχα διαβάσει από άλλους συναθλητές, αλλά όταν τρέχει έναν αγώνα που περνάει το 24ωρο, πραγματικά μετά τρέχει με την ψυχή σου. Και για να τερματίσει, δηλαδή πρέπει να είσαι έτοιμος να δώσει την ψυχή σου. Και γι' αυτό όταν θα το αποφασίσω, δηλαδή θέλω πραγματικά να θέλω να το κάνω γι' αυτό. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εύχομαι να είσαι πάντα δυνατός και ευλογημένος να χαράζεις δρόμους. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή σου μέρα. Καλημέρα.